Θα συνομιλήσουμε τώρα, όπως ήδη προανήγγειλα, κυρίες και κύριοι, με τον Σπύρο Βούγια, πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συγκοινωνιολόγος και ένας άνθρωπος που τον συναντάμε έτσι να περιφέρεται, να παρατηρεί. Είναι άνθρωπος της πόλης και του κέντρου ακόμη περισσότερο. Κύριε Βούγια, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσουμε παρόλα αυτά, θα μιλήσουμε φυσικά και για την πόλη, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ποια ιδιότητα θα βάζετε στον εαυτό σας, δηλαδή ιστορικό τέλεχος, μέλος, ένας εραστής του ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδυάσει με το ΠΑΣΟΚ στο μυαλό μας. Εραστής του ΠΑΣΟΚ δεν θα έλεγα, θα χρειάζονται και μια αμοιβαιότητα. Είμαι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε σε μια χρονική περίοδο στη δεύτερη φάση, εκείνη του εξυγχρονισμού, να θυμάστε, χωρίς να ταυτιστώ και πρόσφερα όλες μου τις δυνάμεις παραμένοντας σε αυτόν τον χώρο της κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάζει. Εγώ άλλαξα στρατόπεδο, παραμένοντας όμως ο ίδιος, γιατί τα στρατόπεδα πιστεύω ότι αλλάξανε τοποθετήσεις. Το παλιό κουκουέ εσωτερικού, ας πούμε, μεταξελίχθηκε σε συνασπισμό και σήμερα δεν αναγνωρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί κανείς να βρει αναφορές σε σχέση με ένα ιστορικό, έτσι, αριστερό, δημοκρατικό, προοδευτικό παρελθόν και δύσκολα τις αναγνωρίζει αυτό που απέμεινε. Για ένα πολύ δραματικό και πολύ στενάχωρο τέλος. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει τη δυνατότητα, επειδή έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία, συνεχώς να αντιστέκεται και παρά τις υποχωρήσεις. Έχει ανθεκτικότητα. Έχει ανθεκτικότητα γιατί έχει ρίζες στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Όχι μόνο με οργανωμένες δυνάμεις οργανώσεων, αλλά και πραγματικές. Ακόμη όποιο και να ταξιδέψει στην Ελλάδα, πιστεύω ότι ο καθένας κάποια στιγμή σε μια φάση της ζωής του, εφόσον είναι μεσήλικας και πάνω, έχει αυτό περάσει. Αυτό ήθελα να πω. Οι μεσήλικες, οι άνθρωποι πάνω από 48, 50, ξέρω εγώ κλπ. Υπάρχουν εικόνες που συνδυάζονται και θέλουμε να τις ανακαλούμε και στη μνήμη μας με καλές περιόδους. Περιόδους οι οποίες υπήρχε έτσι χρήμα να κυκλοφορεί, άνεση, διασκέδαση. Με όλα τα λάθη, νομίζω πρόσφερε πολλά πράγματα. Καθίσουμε τώρα. Ναι, όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε αναδρομή έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε, για μένα το σημαντικότερο ήταν η εφαρμογή του ΑΣΕΠ, έτσι, δηλαδή μια ανοιχτή δημόσια αντικειμενική πρόσληψη. Και το δημόσιο και το ΕΣΥ, έτσι. Για το δημόσιο, το οποίο απελευθέρωσε είναι... τους πολιτευτές, τους βουλευτές και όλους από την υποχρέωση του ρουσφετιού, το οποίο τους καταδίκαζε σε μια καθαρά πελατειακή και άγονη σχέση. Ναι. Και άλλα πολλά. Και τώρα, είναι μια κρίσιμη καμπή αυτή, λόγω και της κατάστασης που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα με δεύτερη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, ακρίβεια και όλα αυτά τα ζητήματα που φθήρουν βεβαίως και την κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, αυτή την ευκαιρία δεν φαίνεται το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κλπ, να την αξιοποίησε και δεν πήρε τα μεγάλα ποσοστά που θα περίμεναν ενδεχομένως τα στελέχη του στις ευρωεκλογές. Έτσι τέθηκε το θέμα της αλλαγής ηγεσίας και τώρα είμαστε λοιπόν στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Περίπτωση να υπάρχει πολύ σοβαρή, να υπάρχει η ίδια ηγεσία, δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης να αναδειχθεί με τον κύριο Δούκα μονομαχούνε. Πείτε μας λοιπόν πώς βλέπετε αυτή την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Πράγματι ήταν κρίσιμη αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Δεν ευωδόθηκαν οι προσδοκίες πολλών ανθρώπων για μια σημαντική διαφορετική αλλαγή που θα δίνει ένα μεγάλο άλμα σε μια συγκυρία που, όπως περιγράψατε, είναι ιδανική. Από τη μία πλευρά καταραίει ένας χώρος πολιτικός ο οποίος στο παρελθόν απομίζησε πολλούς ψηφοφόρους από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη η κυβέρνηση έχει μια φθορά φυσιολογική που φαίνεται να εντείνεται και να συνεχίζεται. Δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν συγκεκριμένα δομικά προβλήματα και κομματικά αλλά και γενικότερα κοινωνικο-οικονομικά. Επομένως, σε μια τέτοια συγκυρία εύλογη ήταν η απέτηση στο ΠΑΣΟΚ να αυξήσει τα ποσοστά του. Αυτό δεν αποκλείεται να υλοποιηθεί σιγά σιγά, με αργότερους ρυθμούς όμως, αρκεί να διατηρηθεί η ενότητα, η απαραίτητη ενότητα την επόμενη μέρα, για το οποίο είμαι αισιόδοξος, και να τελειώσει η εσωστρέφεια. Να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γίνει αποδεκτό ο κ. Ανδρουλάκης, δεν τον στήριξα εγώ, αλλά αποδέχομαι πως ένα αποτέλεσμα εκλογών, αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών, του δίνει άλλη μια ευκαιρία μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, την εθνική, όποτε και αν γίνει. Αυτό που ζήτησε, δηλαδή, σαν μια ψήφο εμπιστοσύνης, σε έναν βαθμό την πήρε. Απομένει να επιβεβαιωθεί την επόμενη Κυριακή. Δίνω μεγάλες πιθανότητες να γίνει αυτό, αφού πήταν πρώτος. Να βγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, δηλαδή, το 7 στους 10 δεν θέλει Ανδρουλάκη, δεν το. Αυτό είναι λίγο μαθηματικά, στατιστικά, όπου μπορεί κανείς να προσθέτει πράγματα ανώμια μεταξύ τους και να τα συγκεντρώνει ώστε να φανεί κάτι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι ο κ. Δούκας θα κάνει τις προσπάθειές του. Αδίκησε ο ίδιος τον εαυτό του, κυρίως στις πόλεις,
και στην δική του πόλη, την Αθήνα, που τον κατέταξε τέταρτο. Δεν νομίζω πως υπάρχει προηγούμενο ως τώρα δήμαρχος πόλης, ο οποίος πρόσφατα εκλέχθηκε, να κατεβαίνει τόσο σύντομα σε εκλογική αναμέτρηση και να βγαίνει τέταρτος στην έδρα του, ας το πω έτσι, με αθλητικούς όρους. Αυτό έδειξε και ένα είδος προσέγγισης αρκετά επιπόλαιας, πρόχειρης, σέβεσε αυτό που διεκδικείς και κατακτάς και δεν ασχολείσαι την ίδια την επόμενη μέρα με κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο κόσμος το κατάλαβε αυτό. Δεν θέλω να αποκλείσω τα θετικά του χαρακτηριστικά. Μία λαϊκότητα, μία ευκολία, η διαφορά σε σχέση με το υπάρχον, η ανάγκη της αλλαγής την εκφράζει. Ωστόσο, νομίζω πως απογοήτευσε τους ψηφοφόρους του και αυτούς που επένδυσαν, αν θέλετε, σε αυτό το στο πρόσωπο. Ο κ. Γερουλάνος έχασε από ατυχία μια μεγάλη ευκαιρία, ήταν το πρόσωπο αυτών των εκλογών. Αλλά αναφέρω τα ονόματα όπως και της κυρίας Διαμαντοπούλου, γιατί θέλω να πω πως αν την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης καταλάβει πως κέρδισε μια σημαντική μάχη, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει για καλό του χώρου, τότε μπορεί να λειτουργήσει θετικά, χωρίς εσωστρέφεια, χωρίς οργανωτικούς αποκλεισμούς, βάζοντας. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Στην ομάδα του, όχι μόνο τους φίλους τους δικούς του ανθρώπους και αυτούς που αισθάνεται άνετα, αλλά και τους χθεσινούς του αντιπάλους που έδειξαν μια πολύ ευπρεπή συμπεριφορά και φυσικά αποδέχθηκαν την νίκη του και είναι έτοιμοι να στηρίξουν. Αυτό που αναφέρατε, το θέμα της συλλογικότητας και της ενότητας χωρίς αποκλεισμούς ήταν ένα θέμα που και προεκλογικά, ιδιαίτερα την κυρία Γιανακοπούλου που την είχα φιλοξενήσει, το είχε αναδείξει πάρα πολύ έντονα, αλλά παρακολουθώντας και τις συνεντεύξεις, όλοι αυτό που είχαν να προσάψουν στον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ότι δεν υπήρχε αυτή η συμμετοχή όλων προκειμένου να παίρνουν αποφάσεις κλπ. Εμείς που δεν γνωρίζουμε, όσοι δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα κόμμα στη βάση του και στους μηχανισμούς και όλα αυτά, και δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να βγουν οι άνθρωποι μπροστά και να κάνουν δουλειά και να πούνε προτάσεις υλοποιήσιμες και να αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο. Έτσι, αυτό θέλει ο κόσμος. Στο χοντρικά η διαφορά είναι να έχεις εκλεγμένα όργανα θεσμικά σε ένα κόμμα που δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, αλλά είναι η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο, διάφορες θεματικές επιτροπές, ώσπου να φτάσει στις οργανώσεις βάσης, τις σέβεσαι, τις ακούς, τις ρωτάς, είναι η μία διαδρομή. Και η άλλη με 5-10 δικούς σου ανθρώπους και στελέχη σου να αποφασίζεις κεντρικά και να επιβάλλεις τη γραμμή από πάνω. Φαίνεται πως προέκυψε το δεύτερο. Αν και για να τα λέμε όλα, πιστεύω δίκαια, ο κ. Ανδρουλάκης οργάνωσε τις εκλογές αυτές, δέχτηκε την κριτική, δεν δίστασε να τις κάνει γρήγορα και έγκαιρα στην ώρα τους. Μια προεκλογική εκστρατεία με debate και όλες τις ανέσεις των ανταγωνιστών του να εκφραστούν, νομίζω πως έδειξε ένα διαφορετικό χαρακτήρα που προέκυπτε από μια αυτοπεποίθηση που έδειχνε μεγαλύτερη στο debate τουλάχιστον, από ένα σφίξιμο που είχε, το οποίο ίσως και να το απέβαλε, χαμογελούσε ξαφνικά περισσότερο, φαίνονταν πιο κοινωνικός και αυτό του πήγε και κέρδιζε από αυτό. Ένας τρόπος αποστασιοποίησης από τον κόσμο δεν βοηθάει ποτέ έναν ηγέτη. Ας πούμε πως δεν είναι ο χαρισματικός ηγέτης, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ζεστός και τον βοήθησε και η συγκυρία, η Κρήτη βεβαίως και άλλα στοιχεία. Αλλά κάθε εκλογικό αποτέλεσμα είναι αποδεκτό. Θεωρείτε δεδομένη την ενότητα ή επειδή έχουμε και τα πρόσφατα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάται ότι ένα ποσοστό εκείνων που δεν θέλανε τον, πιστεύουν ότι έπιασε ταβάνι, όπως λένε κάποιοι, ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν θα θέλανε να. Δεν θα μπορούν να είναι τόσο ενωτικοί όσο δείχνουν. Θεωρώ δεδομένη, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τουλάχιστον από την πλευρά των βασικών ανταγωνιστών του, του κυρίου Γερουλάνου και της κυρίας Διαμαντοπούλου, που ανήκουν σε ένα μπλοκ διαφορετικό, με αυτή την έννοια το εννοώ, το πιο καθαρά εξυγχρονιστικό, το πιο αστικό, γιατί εδώ, αν μας περισσέψει χρόνος, να πούμε για την καινούργια αντίθεση που ήρθε στην Ελλάδα ανάμεσα στην πόλη και στην περιφέρεια, που υπήρχε στην Αμερική, που υπήρχε σε πολλές πόλεις του Βορρά με του Νότου. Ξαφνικά στην Ελλάδα άλλο ψήφισαν οι μεγάλες πόλεις και άλλο ψήφισε η περιφέρεια. Η περιφέρεια έβγαλε τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι πόλεις τα έβγαζαν Γερουλάνο Διαμαντοπούλου. Η περιφέρεια ψήφισε Ανδρουλάκη και Δούκα. Από την άλλη, πώς μπορείς να γίνεις πρωθυπουργός χωρίς τις πόλεις. Δηλαδή, σωστά. Πρέπει να το κοιτάξεις και αυτό. Οφείλει να το δουν αυτό, έτσι. Και από την άλλη, δεν πρέπει να αφήνουμε ανθρώπους στην απέξω, ας το πω απλά και λαϊκά. Δηλαδή, μία ελίτ που μένει σε πόλεις, στην οποία ανήκω και εγώ κοινωνικά,
όχι με αστικά, δεν μιλώ για μεγαλαστικό υπέστρο. Ακόμη και το μικροαστικό των πόλεων έχει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, περισσότερη πληροφορία, περισσότερη δυνατότητα παρέμβασης στα πράγματα από έναν άνθρωπο που ζει στην περιφέρεια και δεν ενημερώνεται, δεν μπορεί να συμμετέχει και ίσως θα ήθελε και θα μπορούσε, αλλά δεν το ρωτάει κανείς. Αυτή η αίσθηση ότι είσαι έξω από το σχεδιασμό και τη λήψη των αποφάσεων δημιουργεί ένα καινούριο στρώμα που είναι διαταξικό και το οποίο αντιδράσει οτιδήποτε. Τώρα έχω διάφορα μηνύματα εδώ, μιλάμε, που έρχονται από τους τηλεθεατές. Ο Γιώργος εδώ μου γράφει. Τι λέει για τους παλιούς Πασόκους που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα γυρίσουνε? Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Πάντως το Πασόκ δεν έχει κανένα λόγο να τους αποδεχθεί για άλλη μια φορά. Πρώτα απ' όλα. Όσοι κλείσαν την πόρτα, λέτε ότι πρέπει να μείνουν εκεί. Εντάξει, έφυγαν με έναν τρόπο ανήκει, όχι μόνο γιατί πίστεψαν ότι η περίοδος της πλαστής εφορίας μπορεί να συνεχιστεί με άλλο πρόσωπο, αλλά και η συμπεριφορά τους εκεί, ενώ η συμπεριφορά προς το κόμμα τους, το προηγούμενο, προς τον εαυτό τους δηλαδή, μια χρονική περίοδο το οποίο τον υπηρέτησαν, ήταν αποκρουστική και εχθρική. Οι αποδοκιμασίες, η ύβριση, θυμάστε το κλίμα, ας πούμε, της δυσφήμισης που υπήρχε, με βίαιες πράξεις, δεν νομίζω μπορεί να το ξεχάσει κανείς εκείνη την περίοδο, τα επίθετα των χαρακτηρισμών που δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί με επαναφέρουν σε μια δύσκολη περίοδο, στην οποία όπως προέκυψε, κανένα κόμμα δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω, ήταν σχεδόν μια υποχρεωτική διαδρομή μετά τη χρεοκοπία της χώρας από το 2004 στο 2009, αλλά δεν χρειάζεται να γυρίσουμε τόσο πίσω. Ναι. Τώρα η Κέτη εδώ μου γράφει πολλά μηνύματα, αλλά θα, έτσι ενδεικτικά κάποια θα μεταφέρω στον κύριο Βούγια, ότι να ενωθεί το ΠΑΣΟΚ και με τις άλλες δυνάμεις για μια ευρύτερη κεντροαριστερά. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω αντίθετα και από άποψη εκλογικού αποτελέσματος και ωφελημότητας, πως ο μεγαλύτερος χώρος των κεντρών και κεντροαριστερών, το βλέπω και κοινωνικά στις πόλεις, ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη. Φοβήθηκαν την επιλογή ΣΥΡΙΖΑ, την εκδοχή ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί κεντρώοι άνθρωποι ψήφιζαν Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο διαφοροποιούσαν και από το σκληρό νεοδημοκρατικό πυρήνα. Έκανε ανοίγματα όμως και ο Κυριάκος. Έκανε ανοίγματα βέβαια, όπως έκανε και ο Σιμίτης στην κεντροδεξιά παλιότερα και έγινε ένας πρωθυπουργός ευρύτερης αποδοχής για 2 τετραετίες. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης ολοκληρώνει τη δεύτερη, όπως φαίνεται, και δεν ξέρω τι θα κάνει για την τρίτη. Φαίνεται όμως πως και επειδή τα προβλήματα αρχίζουν και μεγαλώνουν και εντείνονται. Και γιατί ενδεχομένως, αν υπάρξει μια εναλλακτική αξιόπιστη στην αντιπολίτευση, αυτοί οι ψηφοφόροι μπορούν να επανέλθουν. Και αυτός ο χώρος είναι ο χώρος που εκπροσωπεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο. Και το κέρδος εδώ είναι διπλό. Αφαιρείς από το βασικό σου αντίπαλο, που έχει μεγάλο ποσοστό και πάρα πολλούς εγκλωβισμένους, επιτρέψτε μου την έκφραση, ψηφοφόρους, που με δική τους επιλογή πήγαν εκεί, να επιστρέψουν στην κοιτίδα τους, που είναι ένας χώρος ενός κέντρου δημοκρατικού, ήπιου, εναλλακτικού, προοδευτικού, προοδευτικότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το κάνει. Δεν ξέρω για πόσο διάστημα ακόμη θα μπορεί να πείθει πάνω σε αυτή τη γραμμή. Ωστόσο, εκεί είναι η ψηφοφόρη και το κέντρος μετράει διπλό. Και το κέρδος μετράει διπλό. Αφαιρείς έναν από τον βασικό σου αντίπαλο, που αυτός είναι κυβέρνηση, και προσθέτεις ένα σε ένα. Από την εναπομείνασα αριστερά, η οποία γίνεται, πώς να το πω, μια οπερέτα στα κανάλια κάθε μέρα και δεν ξέρουμε τι άλλο απομένει να δούμε, τι έχει να πάρεις από εκεί? Μόνο τους πρώην συντρόφους εισαγωγικά που αναφέρατε, τους οποίους νομίζω δεν τους θέλει κανείς. Ναι. Τώρα πάμε δεν μιλώ για τους ψηφοφόρους, μιλώ για στελέχη, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Πάμε και στα του Δήμου για να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, δημοτικά συμβούλια, στα οποία μου λένε οι δικές μου πληροφορίες ότι κατορθώσατε να μπορέσετε να τα κάνετε πιο σύντομα, να μην διαρκούν τόσο πολύ, ότι οργανώσατε κάπως καλύτερα το χρόνο. Σύντομα, για πείτε μου την εμπειρία σας. Ναι, έχω βρει έναν τρόπο που σχετίζεται με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου. Τι σημαντικό τελικά είναι αυτό, έτσι. Και μια εμπειρία από τα δημοτικά συμβούλια που είχα και ως αντιπολίτευση, χωρίς να κρατάω αυστηρά το χρόνο. Ξέρετε, σχεδόν έχω καταργήσει το χρονόμετρο, το οποίο παλιότερα οδηγούσε όλους μας με άγχος να χωράμε μια ομιλία σε 7 λεπτά. Δεν κόβω κανέναν από τους συναδέλφους μου, προσπαθώ με τρόπο να τους πω να τελειώνουν. Έχω κόψει όμως ανοικονόμητες, αν θέλετε, τοποθετήσεις, περιτά λόγια που οφείλονται και στην τηλεοπτική κάλυψη πολλές φορές. Είναι μια ανθρώπινη αδυναμία. Αν τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάζοντας ζωντανά σε πολλά κανάλια, όλοι θα
ψάχναν να βρουν την ευκαιρία να μιλήσουν στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και θα λέγανε περισσότερα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα κεκτημένο δημοκρατικό, δεν θα μειωθεί. Συντόμευση η διαδικασία χωρίς να γίνει βιαστική, να γίνει πιο ουσιαστική και επίσης έχει ανοίξει και στην πόλη. Πολίτες από κάθε γειτονιά που έχουν ένα πρόβλημα οργανωμένα και συγκροτημένα μας ενημερώνουν νωρίτερα και έρχονται και το θέτουν ανοιχτά. Προτάσσεται της ημερήσιας διάταξης και βεβαίως και όλοι οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, ο οποίος τιμώ επιδέζησα πολλά χρόνια σε αυτήν, έχουν το λόγο και εκφράζονται ελεύθερα εκεί. Δεν θα μπορούσα να σας κάνω ερωτήσεις. Μου στέλνουν πάρα πολλές. Λοιπόν, διαφωνήσατε ποτέ με τον κύριο Αγγελούδη για σοβαρό θέμα? Διαφώνησα, αλλά όχι δημόσια. Και κυρίως, αν θέλετε, αφορούσε την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί υποστηρίζω, συνεχίζοντας το προηγούμενο, τη σχετική του αυτονομία. Είμαι μέλος της. Που εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του Αγγελούδη. Ως πρόεδρος όμως του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να λειτουργώ αντικειμενικά και ουδέτερα για όλες τις παρατάξεις. Δεν είμαι δηλαδή το μακρύ χέρι της διοίκησης που επιβάλλει εκεί τη γραμμή του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων. Είμαι ένας αυτόνομος λειτουργός, ο οποίος εκλέχθηκα από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν με όρισε. Έχουν και αυτά τη σημασία τους και θεσμικά προσκαλούμε τον Δήμαρχο εκεί. Έχω δηλαδή ουσιαστικά ανεξάρτητο, αυτόνομο και προσωπικό λόγο, πέρα και από τη δική μου προσωπική, αν θέλετε, διάθεση να αφήσω και μια προσωπική ταυτότητα και ένα χαρακτήρα. Ο κ. Αγγελούδης το κατάλαβε αυτό πολύ γρήγορα και τώρα έχουμε μια πολύ αρμονική συνεργασία. Ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, να σας πω πως περπατώντας στην πόλη, και αυτό με πειράζει πολύ θετικά να συνεχίσω δημιουργικά, είναι ότι ακούω. Δεν το λέω, ίσως συμμερίζονται οι περισσότεροι, είμαι βέβαιος πως συμμερίζονται αυτό που λέω. Ακούω γενικά καλά λόγια από τους πολίτες και αυτό με ενθαρρύνει, να μην πω με ενθουσιάζει, με συγκινεί και με κάνει να θέλω νομίζω να δουλέψω ακόμα ότι με την εμπειρία που έχετε και στην ηλικία που είστε, ότι αν κάτι δεν σας πήγαινε, νομίζω δεν θα είχατε κανένα θέμα να διαφοροποιηθείτε κιόλας. Αν βλέπατε ότι αυτά που υπόσχονταν δεν γίνονται. Είχα υποσχεθεί και στη γυναίκα μου πως δεν θα ξανακατέβω και θα απολαμβάναμε μαζί τη συνταξιοδότηση και των δύο. Με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εμάς και για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν είναι μέρα, πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι όμως. Ήταν δηλαδή, ωραίο, πέρα από την προσωπική αλλά ζωή. Αλλά μου έλειπε λίγη δράση εννοώ πολιτική. Αυτό λέω κι εγώ. Ακριβώς αυτό. Την οποία την είχα σε πολύ μεγάλη. Κάποιοι άνθρωποι χρειαζόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην ασχολούμαι με τα. Δηλαδή, ή να γράφω, ή να μιλάω στο ραδιόφωνο. Σίγουρα θα άρεσε κάτι να κάνω. Δηλαδή, κάτι θα θέλω να κάνω. Όταν μου μιλάνε για σύνταξη, να πάω να απολαμβάνω, τρελαίνομαι. Μου γυρνάει το μάτι. Και πάλι δεν προλάβαινα. Το σύνθημά μου ήταν δεν προλαβαίνω να μην κάνω τίποτα. Δεν έκανα κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ διακριτό. Έκανα όμως πάρα πολλά μικρά πράγματα που είχαν λείψει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την συγκοινωνία και εδώ έχω την Κατερίνα. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, Κατερίνα, λίγο με την ερώτηση, αλλά δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις. Τι γίνεται με την πολύ μεγάλη δαπάνη για την τηλεόραση, τη δημοτική και το ραδιόφωνο και τις εξωτερικές παραγωγές? Κοιτάξτε, η δημοτική τηλεόραση προσφέρει μια υπηρεσία. Μια από αυτή, πρόλαβα και σας είπα, είναι η απευθείας μεταδόσεις. Επίσης, θα ήθελα να τη δω και θα το κάνει στο καινούργιο της πρόγραμμα να εμπλουτίσει με θέματα πόλης, πολλά πάνελ από πολλές παρατάξεις. Η πόλη συζητάει διάφορα προβλήματα κάθε στιγμή, από το flyover μέχρι την ανάπλαση της έκθεσης, μέχρι τα σχολεία. Κάθε μέρα θα ονειρευόμουν εγώ, ή έστω 2-3 φορές τη βδομάδα πρέπει να στείνεται ένα πάνελ με αυτά που κάθε εβδομάδα. Τώρα σας λέω πράγματα που το δικό σας κανάλι ίσως κάνει ή προσπαθεί να κάνει. Ναι, επειδή και εγώ αισθάνομαι άβολο γιατί είμαστε τηλεόραση κι εμείς. Δεν ξέρω αν αναφέρεται, μιλάει για τη δαπάνη εδώ η φίλη. Η δαπάνη είναι λίγο αυξημένη φέτος διότι σκέφτεται για λόγους μακροπρόθεσμης εξοικονόμησης πόρων η δημοτική τηλεόραση να μετακινηθεί από το ωραιότατο συγκρότημα που διαθέτει που απέναντι από το Λευκό Πύργο, ναι. Το οποίο έχει πάρα πολύ ψηλό ενίκιο από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Που αυξήθηκε ακόμη περισσότερο φέτος, να πάει σε ιδιόκτητους χώρους και εκεί όχι μόνο να κάνει μια οικονομία κλίμακας μεγάλη και επομένως να μειωθεί το μεγάλο κόστος που πληρώνει ο Δήμος για τη δημοτική τηλεόραση, αλλά να αναπτύξει και τα τεχνικά της, χαρακτηριστικά τους χώρους της, τα στούντιο, τα οποία είναι πολύ πιο στριμωγμένα ακόμη σήμερα και επομένως να μπορεί υπάρχουν να ανταγωνιστεί. Υπάρχουν αυτοί οι χώροι, υπάρχουν. Υπάρχει ένα κτίριο ολόκληρο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κάπου στην περιοχή του Φυσιογνωμικού Σταθμού, στην Αγίων Πάντων. Όπου είναι, προετοιμάζεται, είναι του Δήμου το είναι κτίριο. Είναι του Δήμου το κτίριο. Ήταν παλιά η Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή είστε έτοιμοι για τη μετεκατάσταση. Φέτος θα γίνει μετεκατάσταση. Ναι, ορίστηκε ένα κονδύλιο 200.000 στο προηγούμενο συμβούλιο. Είναι χρήματα που πρέπει να επενδυθούν. Γρήγορα θα αποσβεστούν από τη μείωση του ενοικίου, αλλά και την καλύτερη απόδοση της δημοτικής τηλεόρασης, που πρέπει να σας πω πως ήρθε σε
πανελλαδικές πλατφόρμες στην Κοσμοτέ. Το ξέρει ο κόσμος ότι σε κάποια συχνότητα της πλατφόρμας της Κοσμοτέ. Και για εμάς δεν το ήξερε ο κόσμος, το λέτε συνεχώς. Ναι. Εσείς σε ποια άλλη πλατφόρμα είστε? Είμαστε στην Κοσμοτέ, αλλά δεν ξέρω τώρα το, να πω τον. Θα μου πούνε συνάδελφοι να σας το πω. Καλό είναι, γιατί νομίζει κανείς πως μόνο στις παλιές αναλογικές. Ναι, σωστά. Τώρα για τις νέες συνεδριάσεις λογοδοσίας, πόσο είναι ένας νέος θεσμός, έτσι? Τι προσφέρει, πόσο ικανοποιημένο είστε? Δεν πήγε πολύ καλά, γιατί γίνονται πολύ συχνά. Συνεχώς μειώνονται οι ερωτήσεις από την αντιπολίτευση και έρχεται η διοίκηση να παρουσιάζει ίδια θέματα. Αυτός ο θεσμός, για να πούμε, να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ότι η αντιπολίτευση θέτει κάποια ερωτήματα και εσείς. Ναι, και εμείς απαντάμε. Σαν όμως επερωτήσεις στη Βουλή, μου φαίνεται. Ακριβώς. Αυτό. Γίνεται κάθε δύο μήνες όμως, που είναι ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα για να συγκαλείται όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητάει. Μπαίνουν μία ή δύο ερωτήσεις. Από ό,τι άκουσα, το Υπουργείο Εσωτερικών προβληματίζεται για τη συχνότητα. Νομίζω θα γίνει κάθε τέσσερις, δηλαδή τρεις φορές το χρόνο, ή κάθε έξι μήνες, δύο φορές το χρόνο, ώστε να συγκεντρώνονται μεγάλα μείζωνα ζητήματα που η αντιπολίτευση να θέτει. Ο ΤΕΤΙ VX55 είναι η δική μας συχνότητα, λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται, να το πούμε και αυτό. Εκεί, ναι. Κύριε Βούγια, συγκοινωνία. Flyover, έτσι όπως εξελίσσεται, με τα προβλήματα με τη Δημοτική Αστυνομία να κάνει πολλά. Είχαμε τον κύριο Τσιαπακίδη προχθές, μας είπε τι γίνεται. Με τα πάρκινγκ τα οποία ετοιμάζει ο Δήμος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κατάσταση. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έκανα, μπορεί να έκανα από δυτικά και μία ώρα και δέκα λεπτά για να φτάσω. Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα το πρωί ο περιφερειακός. Όμως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα. Πάντα ήσασταν υποστηρικτής του τραμ. Προωθείται πάρα πολύ ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Δεν ξέρω τι λέτε γι' αυτό. Ήθελα έτσι μια γνώμη σας για το πώς πηγαίνουν τα κυκλοφοριακά της πόλης. Κοίταξε, περιέργως πάνε καλύτερα. Και λέω περιέργως γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι να δεχθούμε την περίσσια της κυκλοφορίας που δεν χωράει πια στον περιφερειακό, που έχασε μία λωρίδα, εφόσον και όταν κυκλοφορούν οι δύο. Τουλάχιστον μία λωρίδα έχει χάσει από τις τρεις που είχε. Καλά, το είπατε τουλάχιστον, γιατί όλο κανένα μικρό ατύχημα γίνεται, κάτι γίνεται. Σωστά, όλο κάτι συμβαίνει. Και επομένως μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε και με τη βοήθεια της τροχέας, η οποία πραγματικά έχει εμφανή παρουσία. Χρόνια είχαν από τροχονόμου στην Όλγα Σέτζη Τζιμισκή, η οποία αποτρέπει το διπλοπαρκάρισμα, το μεγάλη αρρώστια της Θεσσαλονίκης, περιορίζει το οδόστρωμα, αλλά και την φορτοεκφόρτωση σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Με την εφαρμογή της νέας κανονιστικής από 1η του μηνός, θα δούμε και εκεί θεματικά αποτελέσματα. Άρα έγινε μια επίθεση στο κυκλοφοριακό, με την καλή έννοια το λέω, για την αντιμετώπιση του, που μετά την καθαριότητα μας έδωσε ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο μπορούμε να πούμε πως έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, χωρίς ακόμη να είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Βέβαια, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι γιατί θα έπρεπε να έρθει ο flyover για να έχουμε για να έχουμε αυτά τα συμβούλια και τις αποφάσεις, έτσι ώστε να λειτουργούμε καλύτερα και να μην έχει πρόβλημα ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης. Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι λειτουργεί δυστυχώς η πολιτική, κατά την πίεση και η εκάστοτε κυβέρνηση με το φόβο του πολιτικού κόστους. Ήταν τόσο μεγάλο το πολιτικό κόστος από τις επιπτώσεις του flyover περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές στη διάρκεια της κατασκευής του. Γιατί όταν τελειώσει σε 4-5 χρόνια, πώς θα αντέχαμε όμως αυτά τα 4-5 χρόνια, ώστε αναγκάστηκε, και λέω με όλη τη σημασία της λέξης, υποχρεώθηκε, ερχόταν και εκλογές, βλέπετε, να πάρει μέτρα τα οποία έμειναν και θα μείνουν μόνιμα, και έτσι η Θεσσαλονίκη θα έχει αυτά τα μόνιμα μέτρα που έπρεπε να ισχύουν σε ανύποπτο χρόνο, ώστε να έχουν βελτιώσει το πρόβλημα. Έστω και για πρώτη φορά, βλέποντας το θέμα έτσι, κάναμε πράγματα και σε αυτό. Και στο δημόσιο χώρο και στο πράσινο. Όσο για τις στρατηγικές σκέψεις, είμαι αισιόδοξος πως σύντομα θα ακούσουμε ξανά, μόλις ξεκινήσει με το καλό το μετρό και φύγει το άγχος από τους κυβερνώντες, πότε άρχισε, αν άρχισε αυτό το παλιό ανέκδοτο που μας βασάνισε 35 χρόνια, μας ταπείνωσε και μας τραυμάτισε ως Θεσσαλονικής. Εφόσον ξεκινήσει, δώσει μια όχι μόνο ψυχολογική αλλά και κυκλοφοριακή ανάσα, γιατί το 15% που θα πάρει, δηλαδή 350. Θα αλλάξει πολύ, λέτε, η ζωή μας με το μετρό. Θα αλλάξει αισθητά. Αλλά δεν φτάνει αυτό το. Προφανώς δεν φτάνει, γιατί δεν πάει και πολύ μακριά. Έτσι, σταματάει στο ιζωνομικό σταθμό. Οι δυτικές συνοικίες είναι το επόμενο βήμα. Όσο για το αεροδρόμιο, ονειρεύομαι μια γραμμή επιφανειακού συστήματος. Δεν χρειάζεται να σκάβουμε, το ξαναλέω υπογείως. Και στην Αθήνα το μετρό μετά τη δική της Πλακεντίας πάει επιφανειακά ως το αεροδρόμιο. Έτσι δεν είναι, ως το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν χρειάζεται εδώ να βλέπω σχέδια υπόγεια για να κερδοφορούν ασκόπους και να χάνουμε χρόνο και χρήματα οι κατασκευαστικές εταιρείες που μάθαν μόνο να σκάβουν τούνελ. Μπορεί να πάει επιφανειακά. Θα είναι ένα υπέροχο τραμ, το οποίο επιφανειακό σύστημα, δηλαδή σε σταθερή τροχιά, από το αεροδρόμιο μέχρι τα ΚΤΕΛ.
Αυτή η διαδρομή των δύο ακραίων τερματικών της πόλης. Αυτό έχει τεθεί κάποια στιγμή. Αυτό το σκεφτόμαστε στο Δήμο, το προετοιμάζουμε. Δεν θέλουμε να το βάλουμε τώρα στη συζήτηση. Η πόλη πρέπει να χαρεί, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Εννοείται μετά την. Αφού ξεκινήσει το μετρό. Να ξεκινήσει το μετρό, να δούμε τις ωφέλειές του που πιστεύω πως θα είναι σημαντικές και ψυχολογικά. Σας λέω και άλλος πώς. Την ανάγκη όμως να συμπληρωθεί κάτω η διαδρομή. Η γραμμή Όλγας Τσιμισκής. Εθνικής αντιστάσεως Όλγας Τσιμισκής, Πολυτεχνείου μέχρι τα ΚΤΕΛ προς τα έξω και πίσω, Γιαννιτσόνη ή Μοναστηρίου, έτσι, είναι μια γραμμή που δεν εξυπηρετεί το μετρό. Το μετρό πηγαίνει από τη λεγόμενη πάνω διαδρομή, Εγνατία και στρίβοντας Λοξά φτάνει στην Καλαμαριά. Και να κατέβει μέχρι τη Τσιμισκή δεν είναι και κάτι φοβερό. Πολύ καλά το λέτε. Δεν χρειάζεται δεύτερη γραμμή που είδα και στην Τσιμισκή. 250 μέτρα είναι να περπατήσει για να το πάρει είτε στη Βενιζέλου, είτε στην Αγία Σοφία, είτε στο Συντριβάνι, είτε στο σταθμό της Πλατείας Δημοκρατίας. Άρα, μια γραμμή πολύ πιο γρήγορα, με, θα σας πω, την τάξη μεγέθους είναι 7-8 φορές μικρότερη. Όχι με δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά με 100-120 εκατομμύρια ευρώ, θα συνδέσει το αεροδρόμιο που δεν έχει κάλυψη αξιοπρεπή για μια πόλη όπου έρχεται ένας τουρίστας. Σωστό. Και περιμένει το λεωφορείο που δεν ξέρει και πότε θα έρθει με τις βαλίτσες του και στριμώχνεται μέσα. Αεροδρόμιο με? Αεροδρόμιο με τα ΚΤΕΛ, την άλλη πλευρά που έρχεται όλη η Ελλάδα εκεί και μετά και από εκεί έχει ένα σωρό δυσκολίες. Ποια διαδρομή αεροδρόμιο με ΚΤΕΛ? Από τη βασική διαδρομή που ξέρουμε η Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, Εθνικής Αντιστάσεως, Βασιλίσσης Όλγας, Τσιμισκή και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Αυτό αντιμετωπίζει και με τραμ, λέτε. Μετράμε επιφανειακό, το οποίο είναι ενσωματωμένες οι γραμμές στο οδόστρωμα. Μπορεί κανείς να πατήσει επάνω, είναι απόλυτη ανάγκη, τη νύχτα να ξεφορτώσει. Τέτοια δεν μπορεί πρόταση να παρκάρει... ετοιμάζεται, δηλαδή το έχετε προχωρήσει. Αυτήν μελετάμε ξανά, έχει προμελετηθεί, θα τη φέρουμε στην επιφάνεια. Απλώς δεν θέλουμε να μπερδέψουμε. Από και από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, το σημερινό ΣΕΘ, ναι. Πρώην ΣΑΣ, όταν λεγόταν ΣΑΣ. ΣΑΣ, ναι. Και είναι μια αίτηση που την ξέρω ότι. Άρα σκοπεύετε να την ολοκληρώσετε και να την αναφέρετε. Να ολοκληρώσουμε και να αναζητήσουμε και σαν Δήμο Θεσσαλονίκης τα κονδύλια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην επιβαρύνουμε. Γιατί για τα κονδύλια τέτοιων μέτρων που είναι οικολογικά φιλικά σε περίοδο προβλημάτων θερμοκηπίου και με την ευκαιρία που ο συμπολίτης μας, ο Απόστολος Ζιζικώστας, είναι επίτροπος με το χαρτοφυλάκι των μεταφορών. Με τις μεταφορές και κοινωνίες, βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγεται ένας δρόμος έτσι αισιόδοξος, ώστε να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις για έργα που τέτοιου είδους, όπως σας είπα, για πόλεις ανθεκτικές. Άρα, βγάλαμε την είδηση ότι θα φέρετε μετά την λειτουργία του μετρό αυτό το σχέδιο. Μετρό, στο τέλος της χρονιάς θα γίνει μια παρουσίαση του σχεδιασμού μας, ώστε ως Δήμος Θεσσαλονίκης, με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φέρουμε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Βούγια, πολύ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου και πάντα ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ προσπαθώ να προσφέρω και μία είδηση σε εσάς, πως δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Μπορείτε να την αξιοποιήσετε. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Θα παραμείνουμε όταν επιστρέψουμε στην εβδομάδα αυτή που ολοκληρώνεται σιγά-σιγά και θα οδηγήσει στο δεύτερο γύρο εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μαζί μας η Πέννη Δαλαμπούρα, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.